κατά Λουκάν, Ευαγγέλιον. Κεφάλαιον πρώτον. Στίχοι 1 έως 4. Σκοπός της συγγραφής του Ευαγγελίου. Επειδή ως γνωστόν πολλοί απεπειράθησαν να συναρμολογήσουν διήγηση των γεγονότων και διδασκαλιών που με βεβαιότητα είναι γνωστά εις ημάς τους πιστούς, καθώς μας τα παρέδωσαν με την προφορική των διδασκαλίαν εκείνη που από την αρχή του μεσσιακού έργου του Σωτήρος έγιναν αυτόπτε μάρτυρες αυτού και υπηρέτε του κηρύγματός του, εφάνισε με καλόν, ο οποίος έχω εξετάσει και παρακολουθήσει με προσοχήν και ακρίβειαν όλα εξ αρχής όσα σχετίζονται προς το Ευαγγέλιον, να σου γράψω ταύτα με την σειράν των εκλαμπρότατε Θεόφιλε, για να γνωρίσεις σαφώς και με ακρίβειαν την ασφαλή και βεβαίαν αλήθειαν των λόγων της πίστεως, τους οποίους διαζώσεις φωνής εδιδάχτης. Στίχη 5 έως 25. Προαναγγελία της γεννήσεως του προδρόμου. Έζησε κατά τα σημέρας του Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας κάποιος ιερεύς που ελέγεται Ζαχαρίας, από την τάξη των λειτουργών του ναού, η οποία κατήγεται από τον ιερέα Αβιά. Και η γυναίκα του ήτο από τους απογόνους του Ααρών, και το όνομά της ήτο Ελισάβετ. Ήσαν δε και οι δύο ενάρετοι ενώπιον του Θεού, ο οποίος ερευνά και γνωρίζει τας καρδίας όλων, και πολιτεύοντο σύμφωνα με όλας εν γέννη τας εντολάς και τα παραγγέλματα του Κυρίου, άμεμπτη εις όλα και ελεύθερη από κάθε σοβαράν ενοχήν. Και δεν είχαν τέκνον, διότι η Ελισάβετ ήτο στήρα. Επιπλέον δε και οι δύο ήσαν αρκετά προχωρημένοι εις τας ημέρας της ζωής των. Ενώ δε ο Ζαχαρίας ετέλει ενώπιον του Θεού την ιερατική του λειτουργίαν, κατά την σειράν της τάξεως και πατριάς των ιερέων, εις την οποίαν ανήκε, συνέβη το εξής. Σύμφωνα προς την κρατούσαν μεταξύ του ιερατίου συνήθιαν του να εκλέγεται διακλήρου ο ιερεύς, που θα προσέφερε το θυμίαμα, έλαχεν εις τον Ζαχαρίαν ο κλήρος να έμβει στον ναόν του Κυρίου και να προσφέρει θυμίαμα επί του θυσιαστηρίου των θυμιαμάτων. Και όλον το πλήθος του λαού ευρίσκετο συνηθισμένον και προσήφιετο εκεί έξω εις τα προάβλια του ναού την ώραν που εκέτεο το θυμίαμα. Εφανερώθη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ο οποίος εστέκετο εις τα δεξιά του θυσιαστηρίου, επί του οποίου έκαιαν το θυμίαμα. Και ταράχτη ο Ζαχαρίας όταν τον είδε και φόβος κυρίευσε αυτόν. Του είπε δε ο άγγελος, «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, τον αντίον χαίρε, διότι εις ακούστη από τον Θεόν η παράκληση στην οποίαν πολλάς φοράς έως τώρα έκαμες. Και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα σου γεννήσει τέκνον και θα καλέσει το όνομά του Ιωάννην. Και θα δοκιμάσεις χαράν και αγαλίασιν, και πολλοί, όταν θα ακούσουν το προφητικόν κήρυγμά του, θα χαρούν δια την γέννησή του. Θα προκληθεί δε η μεγάλη αυτή χαρά, διότι θα είναι πραγματικός μέγας άνθρωπος, από τον Κύριον ανεγνωρισμένος τιούτος. Και δεν θα πει ίνων ή άλλο μεθυστικών ποτών,
και θα του δοθούν άφθονα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος από αυτόν ακόμη των καιρών που θα είναι στην κοιλία της μητέρας του. Και πολλούς από τους απογόνους του Ισραήλ που έχουν απομακρυνθεί και αποπλανηθεί από τον Θεόν με τα σαμαρτίας των θα τους επαναφέρει δια της μετανοίας εις τον ενανθρωπίσαντα Κύριον των Θεών τους. Και αυτός θα προπορευθεί ενώπιον αυτού του Θεανθρώπου Μεσσίου με το αυτό προφητικόν χάρισμα του Πνεύματος και την αυτήν παρησίαν και άφοβον δραστηριότητα την οποίαν είχε και ο Ηλίας. Και θα χρησιμοποιεί ταύτα για να ξαναγυρίσει εις τα παιδιά τας καρδίας των πατέρων που εψυχράνθησαν και έχασαν και αυτήν την φυσικήν στοργήν των και να θερμάνει έτσι και σφίξει στενότερον τους οικογενειακούς δεσμούς. Ακόμη δε τους απειθείς και διστρόπους να τους επαναφέρει στα σκέψεις και εις το φρόνημα των δικαίων, μεταβάλλον αυτούς εις εναρέτους. Και έτσι να ετοιμάσει στον Κύριον λαόν θρησκευτικός και ηθικός προπαρασκευασμένον ή να υποδεχθεί και εγκολποθεί αυτόν ως σωτήρα. Και είπεν ο Ζαχαρίας προς τον άγγελον, «Με ποιον σημείον θα βεβαιωθώ περί αυτού που μου λέγεις? Φαίνεται τούτο απίθανον και απίστευτον, διότι εγώ είμαι γέρον και η γυναίκα μου είναι περασμένης ηλικίας». Και ο άγγελος απεκρίθηκε, είπεν, «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που παραστέκομαι εμπρός εις τον Θεόν για να τον υπηρετώ ως ένας από τους αρχαγγέλους του. Και εστάλην από τον Θεόν να σου μιλήσω και να σου φέρω τα σχαροποιούς αυτάς ειδήσεις. Και αφού ζητείς σημείον, ιδού, έχεις αυτό. Όχι όμως όπως το θέλεις. Θα είσαι βοβός και δεν θα μπορείς να ομιλήσεις μέχρι της ημέρας που θα γίνουν αυτά, δηλαδή η γέννηση του παιδίου και η ονομασία αυτού. Και σου επιβάλλεται η τιμωρία αυτή, διότι δεν επίστευσες εις τους λόγους μου, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν εξ ολοκλήρου εις των καιρών τους». Και ο λαός εντωμεταξύ εξικολούθη να περιμένει τον Ζαχαρίαν και ευρίσκοντο όλοι εις απορίαν, διότι ευράδινε και υργοπόροι ούτως μέσα εις τον ναόν. Όταν δε ο Ζαχαρίας ευγήκεν από το θυσιαστήριον, δεν είναι δύνατο να τους ομιλήσει και να απαντήσει εις όσους των ηρώτων δια την αργοπορίαν του. Και κατάλαβαν ότι είχεν ιδιοπτασίαν μέσα εις τον ναόν. Και αυτός εξικολούθη να συνονοείται με αυτούς δια νευμάτων και μενε κοφός και άλαλος. Κι όταν συνεπληρώθησαν η μέρα που ήταν υποχρεωμένος να λειτουργεί εις τον ναόν, συνέβη να αναχωρήσει από τα Ιεροσόλυμα και πήγε εις το σπίτι του. Ύστερα δε από αυτάς τας ημέρας έμεινε έγκυος η γυναίκα του η Ελισάβετ και επί μήνες πέντε έκρυπτεν επιμελώς τον εαυτόν της από συστολήν δια την εγκυμοσύνην της. Αλλά όταν πλέον δεν είναι δύνατον να κρυβεί, έλεγεν εις αυτούς που την συνέχερον ότι έτσι εις ηλικίαν περασμένην μου έχει κάμει το καλό αυτό ο Θεός κατά τα σημέρας αυτάς που επέβλεψε με ευμένιαν
για να αφαιρέσει την στήρωση και τεκνίαν μου, η οποία μου έφερεν εντροπή μεταξύ των ανθρώπων. Στίχοι 26 έως 38. Ο Ευαγγελισμός της Παρθένου Μαρίας. Κατά δε τον έκτον μήνα της εγκυμοσύνης της Ελισάβετ, απεστάλει από τον Θεόν ο άγγελος Γαβριήλ εις μίαν πόλην της Γαλιλαίας που ελέγεται Ναζαρέτ, προς μίαν κόριν αραβωνισμένην προς άνδραν, του οποίου το όνομα ήτο Ιωσήφ. Και η κόρη αυτή κατήγετο από το γένος του Δαβίδ. Και το όνομα της κόρης ήτο Μαριάμ. Και αφού εμβήκεν ο άγγελος εις το δωμάτιόν της, της είπε: «Χαίρε εσύ, η οποία έχεις λάβει πολλάς και εξαιρετικάς χάριτας από τον Θεόν. Ο Κύριος είναι μαζί σου και Αυτός σε χαρίτωσε. Έχεις ευλογηθεί εσύ όσο καμία άλλη από τας γυναίκας. Αυτή δε, όταν είδε τον άγγελον, εταράχτη πολύ από τον λόγον που της είπε και σκέπτω το μέσα της ποιαν σημασίαν και ποιον σκοπόν να είχε ο χαιρετισμός αυτός». Και είπε ο άγγελος εις αυτήν: «Μη φοβάσαι, Μαριά μου, τον αντίον πρέπει να χαρείς, διότι εκρίθης αξία εξαιρετικής ευνοίας από τον Θεόν. Και ιδού η χάρις η εξαιρετική, που δεν την έλαβε ποτέ καμία άλλη γυναίκα και την οποίαν μόνο εσύ ηξιώθεις να λάβεις. Θα συλλάβεις εις την κοιλίαν σου και θα γεννήσεις Υιόν και θα καλέσεις το όνομά του Ιησούν. Ούτως θα είναι μέγας και δια την αγνότητα και δια το αξιωμά του. Και μολονότι δια της ενανθρωπίσεώς του θα εξομοιωθεί προς τους ανθρώπους, θα αναγνωριστεί Υιός του Θεού, του υψηλωτέρου και ανωτέρου από όλα, και εξουσιάζοντος αυτά. Και θα τον ανυψώσει Κύριος ο Θεός και ως άνθρωπον, και θα του δώσει τον θρόνον του προπάτορός του Δαβίδ, και θα βασιλεύσει εις τους αιώνας ως αθάνατος και παντοτινός αρχιερεύς και βασιλεύς επί των πιστών όλων των γενεών, οι οποίοι θα αποτελούν την πνευματική και αληθή οικογένεια του Ιακώβ, και η βασιλεία του δε θα έχει τέλος, όπως των επιγείων βασιλέων, αλλά θα είναι ατελεύτητος και παντοτινή, σαν αυτήν που μόνον ο Θεός βασιλεύει». Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον: «Πώς θα γίνει το πρωτοφανές και πρωτάκουστον αυτό, και πώς θα συλλάβω και θα γεννήσω, αφού δεν γνωρίζω άνδρα?» Και ο άγγελος απεκρίθηκε, της είπε: «Το Πνεύμα το Άγιον, που θα σε καθαρίσει από το προπατορικό αμάρτημα και θα σε εξαγιάσει, θα έλθει εις σε, και δύναμις του υψίστου θα ρίψει την δημιουργικήν και προστατευτικήν σκέπην και σκιάν της επί σου. Δι' αυτό δε και το απολύτως αναμάρτητον και άγιον βρέφος, που κατά των υπερφυσικών αυτών τρόπων θα γεννηθεί, θα αναγνωριστεί ότι είναι Αυτός ο Υιός του Θεού.
και για να βεβαιωθείς περί του ότι θα γίνει πράγματι το μέγα αυτό θαύμα εισέ, σου γνωστοποιώ ένα άλλο μικρότερον μεν θαύμα, το οποίο όμως δεν θα το επερίμενες. Ιδού, η συγγενή σου Ελισάβετ έχει συλλάβει και αυτή ιόν εις την γεροντικήν της ηλικίαν. Και ο μήνας αυτός είναι ο έκτος μήνας της εγκυμοσύνης της γυναικός αυτής, που έως τώρα την έλεγαν όλοι στήραν. Κι όμως είναι τώρα έγκυος, διότι δεν είναι αδύνατον εις τον Θεόν κάθε τι θαυμαστόν και καταπληκτικόν, το οποίο ο ασθενής άνθρωπος διαλόγου θα παρίστανεν ως υπέρτερον της δυνάμεώς του. Είπε δε η Μαριάμ, «Ιδού, είμαι η δούλη του Κυρίου, η πρόθυμος να υπηρετήσω τας βουλάς του. Ήθε να γίνει εις εμέ σύμφωνα με αυτό που είπες». Και μετά των λόγων της τούτων, δια του οποίου εν πάση ταπεινώση εξεδήλωσε την υποταγήν της εις το θέλημα του Θεού και εν επιστεύθη εαυτήν εις την πρόνοιάν του, έφυγεν από αυτήν ο άγγελος. Στίχοι 39 έως 45. Η Θεοτόκος επισκέπτεται την Ελισάβετ. Εσηκώθη δε η Μαριάμ κατά τα σημέρας αυτάς που επικολούθησαν εις τον Ευαγγελισμόν της και πήγε γρήγορα και χωρίς αναβολή εις την ορεινήν περιοχήν της Ιουδαίας, εις κάποιαν πόλην της περιφερίας, εις την οποίαν κατοικούσεν η φυλή Ιούδα. Και εμβήκεν εις το σπίτι του Ζαχαρίου και χαιρέτησεν αυτή πρώτη την Ελισάβετ. Και συνέβη τη στιγμή που ήκουσεν η Ελισάβετ των χαιρετισμών της Μαρίας, επίδησε το βρέφος μέσα εις την κοιλίαν της και επληρώθη η Ελισάβετ από πνεύμα Άγιον. Και εξαιτίας της μεγάλης χαράς και εκπλήξεώς της, εφώναξε με μεγάλην φωνήν και είπεν, «Είσαι εσύ ευλογημένη από τον Θεόν περισσότερον από κάθε άλλη γυναίκα, και ευλογημένον είναι το έμβριον που ευλάστησεν ως καρπός, άχραντος και παρθενικός εις την κοιλίαν σου. Και διαπίαν αρετήν η αξίαν μου, έγινεν εις εμέ η τιμή αυτή να έλθει προς επίσκεψήν μου η μητέρα του Κυρίου μου». «Ναι, είσαι η μητέρα του Κυρίου μου, διότι ιδού, μόλις ήλθεν εις τα αυτιά μου η φωνή του χαιρετισμού σου, επίδησε μέσα εις την κοιλίαν μου το βρέφος με ασυγκράτητον χαράν. Και μακαρία είναι εκείνη που όπως σύ επίστευσεν ότι θα λάβουν τελείαν και πλήρη πραγματοποίησην εκείνα που της έχει είπε ο Κύριος δια του Αγγέλου του και δεν επέδειξε την απιστίαν του τιμωρηθέντος συζύγου μου». Στίχη 46 έως 56. Η οδή της Θεοτόκου. Και είπεν η Μαριάμ, «Ανυμνεί και δοξάζει η ψυχή μου το μεγαλείον του Κυρίου και εχάρει πολύ το βάθος της καρδίας μου δια των Θεών που έσωσε και εμέ μαζί με όλον το ανθρώπινον γένος. Ανυμνεί η ψυχή μου τον Κύριον, διότι έριψεν ευμενές βλέμμα εις την μικρότητα και ασημότητα εμού που είμαι δούλη του. Και δια τούτο ιδού, από τώρα θα με μακαρίζουν όλε γενναίε των πιστών
και θα με μακαρίζουν, διότι εφόσον με ηξίωσε να γίνω μητέρα του Σωτήρος, έκαμεν εις εμέ μεγάλα και θαυμαστά έργα αυτός, του οποίου είναι απεριόριστος η δύναμις και Άγιον το όνομά του. Και έτσι, με τα καταπληκτικά εις δύναμην και Άγιον, και έτσι, με τα καταπληκτικά εις δύναμην και αγιότητα του Σωτήρος, έκαμεν εις εμέ μεγάλα και θαυμαστά έργα αυτός, του οποίου είναι απεριόριστος η δύναμις και Άγιον το όνομά του. Και έτσι, με τα καταπληκτικά εις δύναμην και αγιότητα έργα του, όχι μόνον ανυψώνει, αλλά και αγιάζει τους ταπεινούς του δούλους. Και το έλεος του δεν εδείχθη μόνον εις εμέ, αλλά είναι παντοτινόν και μεταβιβάζεται από γενεάν εις γενεάν εις όλους εκείνους που φοβούνται Αυτόν. Πάντοτε εις το παρελθόν, αλλά προπαντός τώρα, δια της αποστολής του Μεσσίου, επίησεν έργα κρατεά και δυνατά, με την παντοδύναμον χείρα του. Κατενίκησε και διεσκόρπισεν αυτούς που υπερηφανεύονται με τα σκέψεις και τα φαντασμένα σχέδια της ψυχής των. Έριψε κάτω από τους θρόνους των άρχοντας κρατεούς και δυνατούς και ανύψωσε ταπεινούς και περιφρονημένους. Εχόρτασε με αγαθά πτωχούς που επινούσαν, καθώς έδωκε και αυθόνους τας πνευματικάς δωρεάς της σωτηρίας, εις όσους τας επόθησαν πολλοί. Απεναντίας δε, ανθρώπους οι οποίοι είχαν πλούτη υλικά, καθώς και εκείνους που είχαν την ιδέα ότι κατέχουν των θησαυρών της αρετής, τους απεδίωξε με χέρια αδιανά. Έπιασε με την προστατευτική του χείρα και βοήθησε των Ισραηλιτικών λαών των δούλων του και απέδειξεν έτσι ότι δεν ελισμόνησεν, αλλά ενεθυμήθη το έλεος και την ευσπλαχνία του. Σύμφωνα με όσα είπε εις τους προπάτορας μας, εις τους οποίους υπεσχέθη ότι θα εδείκνυε εις τον Αβραάμ και τους απογόνους του, παντοτινόν και αιώνιον το έλεος του. Έμεινε δε η Μαριάμ μαζί με την Ελισάβετ περίπου 3 μήνες. Και όταν πλέον επλησίασεν η ώρα να γεννήσει αυτή, η Μαρία επέστρεψεν εις την οικία της. Στίχη 57 έως 66. Γέννησης του Ιωάννου. Εις την Ελισάβετ δε συνεπληρώθη ο χρόνος των 9 μηνών για να γεννήσει αυτή και γέννησε παιδί αρσενικών. Και ήκουσαν οι γείτονές της και οι συγγενείς της ότι ο Κύριος έδειξε μέγα και θαυμαστόν το έλεος του εις αυτήν, εφόσον εις τόσον προχωρημένη ηλικίαν της έδωκεν τέκνον. Και έχερον και αυτή μαζί της. Και συνέβη την 8η ημέραν να έλθουν πάλιν οι συγγενείς και οι γείτονες για να κάμουν περιτομήν εις το πεδίον. Και λογάριασαν να το ονομάσουν με το όνομα του πατρός του Ζαχαρίαν. Και η μητέρα του παιδιού, φωτισμένη από το Πνεύμα του Θεού, απεκρίθηκε είπεν: «Όχι, δεν θα το ονομάσετε Ζαχαρίαν, αλλά θα ονομαστεί Ιωάννης». Αλείπαν εκείνοι εις αυτήν ότι δεν είναι κανείς εις την οικογένειά σου που να ονομάζεται με το όνομα αυτό. Ηρώτων λοιπόν με νεύματα και σχήματα τον πατέρα του, σαν τι όνομα ήθελε να το ονομάσουν. Και εκείνος, αφού εζήτησε μικρόν πίνακα, έγραψεν αυτάς ακριβώς τας λέξεις.
Ιωάννης είναι το όνομά του. Και θαύμασαν όλοι με την παράδοξον συμφωνία του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ. Ίνιξε δε αμέσως το στόμα του Ζαχαρίου και ελήθη η γλώσσα του και ομίλη πλέον ελεύθερα δοξάζων και ανυμνών των Θεών. Και όλους όσοι κατοικούσαν εκεί τριγύρω τους εκυρίευσε φόβος από το θαύμα αυτό και διαδόθησαν όλα τα συμβάντα αυτά τα αναφερόμενα εις την ονομασία του παιδιού και εις την θαυμαστήν θεραπείαν της αφωνίας του πατρός του εις ολόκληρον την ορεινήν περιοχήν της Ιουδαίας. Και όσοι τα ήκουσαν, τα έβαλαν μέσα εις την καρδία των και τα εχάραξαν βαθιά εις την μνήμη των λέγοντες. Ύστερα από όλα αυτά που έγιναν εις την γέννησή του, τι θα γίνει άραγε το παιδίον αυτό, εις το οποίον η πρόνοια του Θεού εδείχτη τόσον θαυμαστή. Και πράγματι, η προστατευτική χείρ του Κυρίου ήταν μαζί του. Στίχοι 67 έως 80. Η οδή του Ζαχαρίου. Και ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του, επληρώθη με πνεύμα Άγιον και προφήτευσε δια την έλευση του Μεσσίου και δια την αποστολή του παιδίου και είπεν «Ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Κύριος, τον οποίον μόνοι από όλα τα έθνη εγνώρισαν και ελάτρευσαν οι Ισραηλίτε και δι' αυτό καλείται ειδικός τον Θεός. Ας είναι δοξασμένος, διότι επεσκέφθη τον λαόν του και συνετέλεσε την απελευθέρωση του λαού του εκ των ορατών και αοράτων εχθρών. Και χάριν ημών ευδόκησε να γεννηθεί στην οικογένεια του Δαβίδ, του δούλου του, ισχυρά και ακαταγόνιστος δύναμης που μας σώζει, δηλαδή ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Και ήγηρεν ο Θεός το κέρας τούτο της σωτηρίας, σύμφωνα με εκείνα που είπε και υπεσχέθη δια του στόματος και της ομοφόνου προκηρύξεως των Αγίων, δηλαδή των προφητών, που εις κάθε εποχήν από χρόνων παλαιοτάτων ανεφάνισαν. Ούτως επιτυγχάνομαι δι' αυτού την σωτηρίαν από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς μας και από την εξουσίαν και δύναμην όλων εκείνων που μας μισούν. Αλλά επιπλέον ανέστησεν αυτό ο Θεός για να ελεήσει τους πατέρες μας που περιμένουν τον λυτρωτή και ελευθερωτή των εις τον Άδην και δια να ενθυμηθεί και εκτελέσει την Αγίαν Διαθήκην του, την ένορκον δηλαδή υπόσχεσιν και βεβαίωσιν την οποίαν έκαμεν εις τον πατέρα μας Αβραάμ. Το περιεχόμενο δε της ενόρκου αυτής βεβαιώσεως ή το να μας δώσει και μας αξιώσει ο Θεός να Τον λατρεύομαι χωρίς φόβον, αφού ελευθερωθόμεν από τους εχθρούς μας που μας εμπόδιζαν να προσκυνόμεν των αληθινών Θεών. Να Τον λατρεύομεν δε συνεχώς και όλα στα σημέρα στη ζωή μας με ευσεβή εσωτερική διάθεση και με εξωτερικών βίων ενάρετων, όχι υποκριτικών δια τα μάτια των ανθρώπων, αλλά ειλικρινή και πραγματικών και ενώπιον του Θεού αρεστών. Και εσύ, παιδίον, θα αναδειχθείς και θα αναγνωριστείς προφήτης του υψίστου Θεού, διότι θα προπορευθείς εμπρός από τον ενανθρωπίσαντα Κύριον, για να ετοιμάσεις τους δρόμους δια τον οποίον ο Κύριος θα πλησιάσει προς σωτηρίαν ένα έκαστον από τους ανθρώπους.
Η προετοιμασία δε αυτή θα συνίσταται εις το να γνωστοποιήσεις εις των λαών του Θεού δια του κηρύγματός σου τον ελθόντα εις τον κόσμο σωτήρα και την σωτηρίαν την οποίαν έφερεν. Η σωτηρία δε αυτή δεν συνίσταται εις εθνικάς και πολιτικάς επιτυχίας και απελευθερώσεις, αλλά εις την άφεση των αμαρτιών του λαού και παρέχεται όχι δια τα ειδικά μας ενάρετα έργα, αλλά δια τα γεμάτα έλεος και συμπάθειας πλάχνα του Θεού μας, ένεκα δε της ευσπλαχνίας ταύτης του Θεού, μας επεσκέφθη εξ ουρανού λαμπρά και θεία ανατολή, ο εξ ουρανού καταβάς ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός. Και ήλθεν η ουράνιος αύτη ανατολή, για να φωτίσει εκείνους που κάθινται σαν κρατημένοι και απελπισμένοι εις το σκότος της πλάνης και της ασεβίας και εις τη σκιάν της αμαρτίας και του θανάτου, και να ενδυναμώσει την θέλησήν μας, που ένεκα της αμαρτίας εξισθένησεν, ώστε η εν γέννη ζωή μας να έμβει σταθερός εις των ίσιων δρόμων που οδηγεί ασφαλώς εις την κατά Θεόν ειρήνην και την αιωνίαν σωτηρίαν. Το δε παιδίον εμεγάλωνε σωματικός και ισχυροποιούντο ηθικός επενευματικέ του δυνάμεις υπό των φωτισμών και την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος, και έμενεν εις τα σερήμους ζών μακράν των θορύβων του κόσμου μέχρι της ημέρας που είχε οριστεί από την Θείαν Πρόνοια για την φανέρωση και ανάδειξή του ως προφήτου και απεσταλμένου του Θεού εις των Ισραηλιτικών λαών. Κεφάλαιον δεύτερον, στίχοι 1 έως 20. Η γέννηση εις του Σωτήρος. Το χαρμόσυνον μήνυμα εις τους ποιμένας. Οι άγγελοι δοξολογούν. Οι ποιμένες ανεβρίσκουν το θείον βρέφος. Συνέβη δε κατά τας ημέρας εκείνας που επικολούθησαν εις την γέννηση του Ιωάννου να εκδοθεί διάταγμα από τον Κέσαρα Αύγουστον, όπως εγγραφούν εις τους δημοσίους φορολογικούς καταλόγους όλοι οι κάτοικοι του κόσμου που κυριαρχεί το από τους Ρωμαίους. Η απογραφή αυτή ήταν η πρώτη που έγινε εις την Ιουδαίαν, εις εποχήν που ο Κυρίνιος ήταν ηγεμόν της Συρίας και διακρίνεται από την δευτέραν απογραφήν την οποίαν βραδύτερον ενήργησεν ο αυτός Κυρίνιος. Και πήγαιναν όλοι να εγγραφούν εις τους φορολογικούς καταλόγους, καθένας εις την πόλη από την οποίαν κατήγε το οικογένειά του. Ανέβη δε και ο Ιωσήφ από την Γαλιλαίαν, εκ της πόλεως Ναζαρέτ, όπου έμενεν, εις την Ιουδαίαν, εις την πόλην Δαβίδ, η οποία καλείται Βιθλεέμ, επειδή κατήγε το από το γένος και την οικογένεια του Δαβίδ. Και επήγαινε εκεί για να απογραφεί με την Μαρίαν, την γυναίκα που ήταν αραβωνισμένη με αυτόν και η οποία ήταν έγκυος και ως έγκυος εδηλώθη, για να γίνει ούτω και ο Κύριος, τον οποίον εβάσταζεν εις τους κόλπους της, φορολογούμενος από τον Ρωμαϊκό νόμον. Συνέβη δε, όταν αυτοί ήσαν εκεί, να συμπληρωθούν η μέρα για να γεννήσει αυτή.
και γέννησεν τον πρώτον και μονογενή υιόν της και τον περιετήληξε με σπάργανα και τον έβαλε μέσα εις την φάτνην, διότι λόγω της ηρωής πολλών ξένων που ήλθαν να απογραφούν δεν υπήρχε δι' αυτούς τόπος εις το παντοχείον που εστάθμευσαν για να περάσουν τη νύχτα. Και ήσαν μερικοί ποιμένες εις την αυτήν χώραν, οι οποίοι έμεναν έξω εις τους αγρούς και φύλατον το πίμνιόν των, παραμένοντες με τη σειρά των άγρυπνη καθορισμένας ώρας τη νύχτα. Και ειδού, άγγελος Κυρίου παρουσιάστη ευνηδίως εις αυτούς και φως λαμπρών και εξαστράπτων, θείων και υπερφυσικών τους περιεκύκλωσε και εφοβήθησαν υπερβολικά, διότι εκατάλαβαν αμέσως ότι εκείνος ο οποίος τους παρουσιάστη δεν ήτο όμοιος των άνθρωπος, αλήπαρξης ουρανία και υπερφυσική. Και τους είπε ο άγγελος, «Μη φοβήστε, τον αντίον χαρείτε, διότι ειδού σας αναγγέλω χαρμόσυνον είδησιν, που θα σας προκαλέσει μεγάλην χαράν, η οποία θα είναι και χαρά διόλων των λαών του Θεού. Θα είναι δε χαρά όλου του λαού, διότι γεννήθη σήμερον δια σας σωτήρ, ο οποίος ως άνθρωπος μεν είναι όμοιός σας, αλλά χρησμένος με το πλήρωμα της θεότητος, ως Θεός δε, είναι και Κύριός σας, και γεννήθη στην πόλη του Δαβίδ, προς τον οποίον εδόθησαν επαγγελίε, ότι από το γένος του θα προέλθει ο Χριστός. Και αυτό ας είναι εις σας σημείον, με το οποίον θα αναγνωρίσετε τον γεννηθέντα σωτήρα. Θα έβρετε ένα βρέφος εις απλά σπάργανα τυλιγμένον και τοποθετημένον όχι εις κούνιαν βασιλικήν ή πολυτελή, αλλά μέσα εις μίαν φάτνην. Βρέφος δε που να γεννήθη απόψε και να έχει αντί κούνιας την φάτνην αυτήν, εν μόνον υπάρχει στην Βηθλεέμ και τα περιχωρά της. Και έξαφνα συνενώθη με τον άγγελον εκείνον πλήθος στρατού αγγέλων εξ ουρανού, οι οποίοι εδοξολόγουν τον Θεόν και έλεγαν, «Δόξα είναι εις τον Θεόν, εις τα ύψιστα μέρη του ουρανού, από τους εκεί κατοικούντας αγγέλους, και εις την γην ολόκληρον, που είναι ταραγμένη από την αμαρτία και τα βία απάθη της, ας βασιλεύσει η Θεία Ειρήνη. Διότι ο Θεός εξεδήλωσε τώρα λαμπρός την εύνοιαν και βαρέσκειά Τον εις τους ανθρώπους, δια της ενανθρωπίσεως του Υιού Του». Και συνέβη, όταν οι άγγελοι έφυγον από αυτούς και πήγαν εις τον ουρανόν, τότε και οι άνθρωποι, δηλαδή οι ποιμένες, είπων μεταξύ των, «Ας περάσομεν λοιπόν διαμέσου της πεδιάδος μέχρι την Βηθλεέμ και ας είδομεν αυτό που μας είπε ο άγγελος, ότι έγινε και το οποίον μας εγνωστοποίησε ο Κύριος». Και ήλθαν γρήγορα και κατόρθωσαν να έβρουν και την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος τοποθετημένον εις την φάτνην, περί της οποίας τους είχε ομιλήσει ο άγγελος. Όταν δε είδαν αυτά που συμφωνούσαν με όσα προλίγου είχαν ακούσει, εγνωστοποίησαν λεπτομερώς και τα όσα τους είχαν λεχθεί από τον άγγελον περί του πεδίου τούτου.
και όλοι όσοι ήκουσαν εθαύμασαν διόσα ελέγχθησαν εις αυτούς από τους ποιμένας. Της Μαρίας όμως η εντύπωση υπήρξε βαθυτέρα. Διετήρη αυτή όλους αυτούς τους λόγους εις την καρδίαν και την μνήμην της και συνέκρινε αυτούς προς εκείνα τα οποία από την ώραν του Ευαγγελισμού της εγνώριζε περί του πεδίου, εμβαθύνουσα ούτω περισσότερον εις το συντελεσθέν μυστήριον. Και γύρισαν πίσω οι ποιμένες εις το ποιμνιόν των και δόξαζον και υμνολόγουν τον Θεόν διόλα όσα ήκουσαν από τον άγγελον και όσα είδον τα μάτια των όταν επήγαν εις την Βηθλέμ και τα οποία ήσαν ακριβώς όπως τους τα είπεν ο άγγελος. Στίχη 21 έως 40. Περιτομή του Ιησού και παρουσίαση αυτού εις τον ναόν. Ο Σιμεών και η Άννα. Και όταν συνεπληρώθησαν εοκτώ ημέρε για να γίνει εις το πεδίον η περιτομή, το περιέτεμαν. Είναι και δια της περιτομής επιβεβαιωθεί ότι το γνήσιος απόγονος του Αβραάμ και εκλήθη το όνομά του Ιησούς, όνομα που το είχε νύπει ο άγγελος προτού συλληφθεί αυτός εις την κοιλία της μητέρας του. Και όταν σύμφωνα με τον νόμον του Μωυσέως συνεπληρώθησαν οι μέρες δια των καθαρισμών της μητέρας του παιδίου και του αραβωνιαστικού της, ανέβασαν αυτόν εις τα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν και τον αφιερώσουν εις τον Κύριον. Η παρουσίασης δε και αφιέρωσης αυτή εγίνετο σύμφωνα με εκείνο που είχε γραφεί εις τον νόμον του Κυρίου ότι κάθε αρσενικόν που δια πρώτη φοράν ανοίγει την μήτραν της μητέρας του και γεννάται, δηλαδή κάθε πρωτότοκον και πρωτογενές, θα κληθεί και θα θεωρηθεί ως αφιερωμένον εις τον Κύριον. Ανέβησαν ακόμη εις τον ναόν για να προσφέρουν θυσίαν δια των καθαρισμών των εν ζεύγος τριγώνια οι δύο μικρά περιστέρια, σύμφωνα με εκείνο που έχει οριστεί από τον νόμο του Κυρίου δια τους πτωχούς, οι οποίοι δεν είχαν τα μέσα να προσφέρουν θυσίαν ολόκληρων αρνίων. Και ειδού, ήτο εις την Ιερουσαλήμ ένας άνθρωπος που ονομάζεται Σιμεών, και ο άνθρωπος αυτός ήτο δίκαιος, φυλάτων τας εντολάς του νόμου και ευλαβής, φοβούμενος των Θεών. Αυτός είχε φωτιστεί από την ανάγνωση των προφητικών βιβλίων και με πόθων ζωηρών επερίμενε να έλθει εις των Ισραηλιτικών λαών για τις ελεύσεως του Μεσσίου παρηγορία από τα κακά και τα σλήψεις που υπέφερεν ένεκα της αμαρτίας. Και πνεύμα προφητικών Άγιων ήτο επάνω του. Και είχε αποκαλυφθεί εις αυτόν από το Άγιον Πνεύμα ότι δεν θα απέθνησκε προτού ήδη εκείνον τον οποίον ο Κύριος και Θεός έχρισε βασιλέα και σωτήρα του κόσμου. Και ήλθεν ο Σιμεών κατά παρακίνησιν και έμπνευσιν του Αγίου Πνεύματος εις το ιερόν. Και όταν οι γονείς εισήγαγον εις το ιερόν το παιδίον Ιησούν για να κάμουν δι' αυτό εκείνο που σύμφωνα με τας διατάξεις του νόμου ήτο συνηθισμένος να γίνεται εις τα πρωτότοκα, τότε και αυτός ο Σιμεών εδέχτη το παιδίον εις τα σαγκάλας του και εδόξασε τον Θεόν και είπε «Τώρα, ότε πλέον είδον τον λυτρωτήν του κόσμου, ελευθερώνεις από τους δεσμούς του σώματος εμέ των δούλων σου,
δέσποτα, και με το λίγο να αποθνίσκω, σύμφωνα με τον λόγον που μου είπες, ότι δεν θα αποθάνω πριν είδω τον Χριστόν, και με ελευθερώνεις εν ειρήνη και χωρίς να ανησυχώ πλέον για την λύτρωση του Ισραήλ, διότι είδαν οι οφθαλμοί μου τον ενανθρωπίσαντα Υιό σου, ο οποίος θα φέρει την σωτηρίαν, την οποίαν ετοίμασες για να γίνει φανερά ενώπιον όλων των λαών, προς ευεργεσίαν όχι μόνο των Ιουδαίων, αλλά και των εθνικών. Και θα είναι ούτω το σωτήριόν σου αυτό φως πνευματικών, που θα φανερώσει και θα αποκαλύψει στα έθνη των αληθινών θεών και την αληθή οδόν σωτηρίας, αλλά και δόξα του λαού σου Ισραήλ, αφού από τον Ισραήλ κατάγεται ως άνθρωπος ο σωτήρ και αφού τελικώς και ο Ισραήλ ως σύνολον θα τον εγκολποθεί ως σωτήρα του. Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του παιδίου ευρίσκονται εις συνεχή θαυμασμών, διόσα και τώρα και πρωτήτερα και από τον Σιμεών και από τους ποιμένας και από τους αγγέλους ελέγοντο δι' αυτό. Και ευλόγησεν αυτούς ο Σιμεών και είπε εις την Μαρίαν τη μητέρα του, «Ιδού, αυτός είναι προορισμένος να γίνει αιτία πτώσεως και αναστάσεως πολλών εν το Ισραήλ. Όσοι θα απιστήσουν εις αυτόν, θα πέσουν και θα απολεσθούν. Όσοι θα πιστεύσουν, θα αναστηθούν και θα ελευθερωθούν από την αμαρτίαν και θα σωθούν. Θα είναι δε και θαύμα, αφού εν το προσώπο του θα εμφανίζεται η ένωση των δύο φύσεων, της θείας και της ανθρωπίνης. Αλλά το θαύμα τούτο θα αντιλέγεται από τους απιστούντας και ενώ οι καλοπροαίρετοι θα οδηγούνται δι' αυτού εις την πίστην και θα σώζονται, οι ανηλικρινείς και εγωιστέ θα απιστούν και θα κατακρίνονται. Λόγω δε της αντιλογίας αυτής και σου, της μητρός αυτού, την καρδίαν θα διαπεράσει μεγάλη και οδυνηρά μάχερα θλίψεως και οδύνης, όταν θα τον ειδείς να σταυρώνεται. Και έτσι οι πτώσεις και η ανάσταση πολλών, καθώς και η αντιλογία γύρω από το θαύμα αυτό θα γίνονται, για να ξεσκεπαστούν πολλών καρδιών οι διαλογισμοί και οι διαθέσεις που έμεναν έως τώρα απόκρυφοι. Και με την απόρριψη ή αποδοχή του Μεσσίου θα φανερωθούν. Υπήρχε δε στα Ιεροσόλυμα και κάποια Άννα προφήτης. Αυτή το κόρη του Φανουήλ από την φυλή του Ασύρ, του ογδόου παιδιού του Ιακώβ εκ της Λίας, ήτο δε πολύ προχωρημένη στην ηλικίαν και είχε ζήσει με άνδρα 7 χρόνια από τον καιρόν που ως παρθένος ήλθε εις γάμον με αυτόν. Και αυτή το Χύρα, ηλικίας περίπου 84 ετών, η οποία δεν απεμακρύνεται από τον ιερόν περίβολον του ναού, αλλά παρέμενε εις αυτόν και κατά τας ώρας που δεν εγίνονται ακολουθία εις τον ναόν. Έτσι ελάτρευε νύχτα και ημέρα των θεών με νηστείας και προσευχάς. Και αυτή ήλθε κατ' εκείνην την ώραν και αφού είδε το πεδίον, ευχαρίστηκε δοξολόγη των θεών και έλεγε περί αυτού εις όλους,
όσοι κατοικούντες εις την Ιερουσαλήμ περιέμενον λύτρωσιν και απελευθέρωσιν από των δεινών και από της αμαρτίας. Και όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία ετελείωσαν όλα όσα ο νόμος του Κυρίου ορίζει περί του καθαρισμού και της αφιερώσεως του παιδίου, εγύρισαν οπίσω εις την Γαλιλαίαν, εις την πατρίδα των Ναζαρέτ. Το δε παιδίον εμεγάλωνε κατά το σώμα και ενισχύε το εκτάκτος κατά τας διανοητικάς και πνευματικάς δυνάμεις. Και η Θεότης με την οποίαν ήτο ηνωμένον, καθώσον η ηλικία του παιδίου επροχώρη, μετέδιδεν εις αυτό και το εμγέμιζεν σοφίαν. Και χάρις Θεού, η οποία το ενίσχυεν εις πάσαν αρετήν και το εφύλατε από πάσαν αμαρτίαν ή το επ' αυτού. Διευθύνουσα την ομαλήν και απρόσκοπτον ανάπτυξην και ηθικήν προοδόν του. Στίχοι 41 έως 52. Ο Ιησούς 12ετής εις των ναών. Και επήγαιναν οι γονείς του κάθε χρόνον εις Ιερουσαλήμ δια την εορτήν του Πάσχα, όπως όλοι οι ευσεβείς Ισραηλίτε. Και αφού έγινε το παιδίον 12 ετών, όταν ανέβησαν αυτοί στα Ιεροσόλυμα, σύμφωνα με την συνήθεια που είχε καθιερωθεί υπό του νόμου δια την εορτήν, επήραν και αυτό μαζί τον. Και όταν συνεπλήρωσαν τα σημέρας της παραμονής των εις τα Ιεροσόλυμα και γύρισαν αυτοί στην πατρίδα των, ο Πες Ιησούς έμεινε πίσω εις Ιερουσαλήμ. Και δεν αντελήφθησαν τούτο ο Ιωσήφ και η μητέρα του παιδίου. Επειδή δε το ενόμισαν ότι ήτο εις το καραβάνι των προσκυνητών, επροχώρησαν μίας ημέρας δρόμων και το εσπέρας εζήτουν να το έβρουν μεταξύ των συγγενών και γνωστών. Και επειδή δεν το έβρουν, εγύρισαν οπίσω εις την Ιερουσαλήμ και εις τον δρόμον εζητούσαν να τον έβρουν ερωτώντες και τους προσκυνητάς, τους οποίους συνήντων. Και όταν επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ μετά τρεις ημέρας, αφότου είχαν αναχωρήσει εκείθεν χωρίς τον Ιησούν, συνέβη να τον έβρουν εις τον ιερόν περίβολον του ναού, να κάθεται εν μέσω των διδασκάλων και να ακούει αυτούς και να τους ερωτά δια σπουδαία ζητήματα, ασυνήθη δια την ηλικία του. Και υπόρουν και θαύμαζαν όλοι όσοι τον ήκουαν δια την εξαιρετική νοημοσύνη και δια τας απαντήσεις που έδιδε. Και όταν ο Ιωσήφ και η Μαρία τον είδαν, κατελήφθησαν από έκπληξη, διότι δια πρώτην φοράν ο μικρός Ιησούς παρουσιάζεται μη σκεπτόμενος την ανησυχία που θα τους επροκάλει η καθυστέρηση σε αυτή. Και η μητέρα του είπε προς αυτόν, «Παιδί μου, γιατί μας έκαμες έτσι και έμεινες πίσω? Ιδού, ο πατήρ σου και εγώ με πόνον και λαχτάραν σε ζητούσαμε». Και είπε προς αυτούς, «Διατί εζητείτε να με έβρετε? Δεν ξέβρατε ότι εις τα οικήματα του πατρός μου πρέπει να είμαι? Δεν έπρεπε λοιπόν να ανησυχείτε, ούτε υπήρχε λόγος να με αναζητείτε ως χαμένον». Και αυτοί δεν εκατάλαβαν τον λόγον αυτών που τους είπε, διότι δεν ήξεβραν ακόμη ότι Ιησούς ήτο και φυσικός Υιός του Θεού και συνεπώς εδικαιούτο να αποκαλέσει τον ναόν πατρικήν κατοικίαν του.
και κατέβει μαζί τους από τα Ιεροσόλυμα και ήλθε εις την Ναζαρέτ. Και εξικολούθη ως ευπηθής Υιός να υποτάσσεται εις αυτούς. Και η μητέρα του διατήρει τα λόγια και τα συμβάντα αυτά εις την μνήμη της, βαθιά χαραγμένα εις την καρδία της. Και ο Ιησούς βαθμιδών επροόδευε κατά την σοφίαν και κατά την αύξησιν του σώματος και κατά την χάριν τόσον παρά το Θεό, ο οποίος ολονέν εξεδήλωνε πλουσιότερον την εύνοιά του εις αυτόν και κατά το μέτρον της σωματικής και πνευματικής αυξήσεως και αναπτύξεως του Ιησού, εξέχινεν επί την ανθρωπίνην φύση του πλουσιότεραν την ενίσχυσήν του και την ευλογίαν του όσον και παρά τις ανθρώπεις, οι οποίοι ανέβρισκον εν αυτό ολονέν και περισσότερον έκτακτα και ασυνήθη χαρίσματα σοφίας και καλοσύνης και αρετής. Κεφάλαιον τρίτον, στίχοι 1-20, το κήρυγμα του Ιωάννου. Κατά δε το 15ο έτος της αυτοκρατορίας του Τιβερίου Κέσαρος, όταν ήτο ηγεμόνη στην Ιουδαίαν ο Πόντιος Πιλάτος και τετράρχηση στην Γαλιλαίαν ο Ηρώδης Αντίπας, ο δε Φίλιππος, ο αδελφός του, ήτο τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας, και ο Λουσανίας ή το τετράρχης της Αβυλινής, επί των αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, ήλθε διαταγή του Θεού προς τον Ιωάννη, τον Υιόν του Ζαχαρίου εις την έρημον, όπου έμεναν ούτος. Και κατόπιν της θείας ταύτης κλίσεως, ήλθεν ο Ιωάννης εις όλα τα περίχωρα του Ιορδάνου, και με το κήρυγμά του προέτρεπε τον λαό να βαπτιστεί βάπτισμα συνοδευόμενον με μετάνοιαν προς τον σκοπόν του να επιτύχουν οι βαπτιζόμενοι την άφεση των αμαρτιών των, την οποίαν θα τους εξισφάλιζεν ο με το λίγον ερχόμενος Μεσσίας. Και έλθεν ο Ιωάννης να κάνει ένα τέτοιο κήρυγμα σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στο βιβλίον που περιέχει τους θεοπνεύστους λόγους του προφήτου Ισαΐου, ο οποίος είπε «Φωνή ανθρώπου, ο οποίος κράζει στην έρημον και λέγει «Ετοιμάσατε τον δρόμον, για του οποίου θα έλθει προς σας ο Κύριος. Κάμετε ίσχυους και ομαλούς τους δρόμους από τους οποίους θα περάσει, καθαρίζοντες με την μετάνοια το εσωτερικό σας, για να δεχθεί τον Κύριον. Κάθε χαράδρα και λαγκάδι θα γεμίσει και θα σκεπαστούν τα χάσματά του και κάθε μεγάλο βουνόν και κάθε μικρός λόφος θα χαμηλώσει, ώστε το έδαφος να γίνει παντού ομαλόν. Και έτσι τα στραβά και ανώμαλα θα εισάξουν και θα ευθυγραμμιστούν και οι πετρώδεις δρόμοι θα γίνουν ομαλοί και μαλακοί. Κάθε δηλαδή έλλειψης ευλαβίας και ειλικρινίας και αρετής που γεννά ηθικόν χάσμα εις τας ψυχάς και κάθε εγωισμός και αλαζονία που σαν άλλο βουνόν υψώνεται εις τας καρδίας των ανθρώπων και κάθε ανομαλία και τραχύτης και δυστροπία που προέρχονται από τα πάθη της αμαρτίας πρέπει να εξαλειφθούν και να γίνουνε ψυχέ σαν άλλοι δρόμοι και πλατείε ομαλέ και ισοποδομένε για να γίνει μέσα εις αυτάς η υποδοχή του μεγάλου βασιλέως ο οποίος έρχεται. Και τότε, όταν συντελεστεί η θική αυτή προπαρασκευή, κάθε καλοδιάθετος άνθρωπος μόλον ό,τι φέρει την αδύνατον σάρκα, θα είδει
και θα απολαύσει το μέσον της σωτηρίας, το οποίον δια της ενανθρωπίσεως του Χριστού οκονόμησεν ο Θεός. Έλεγε λοιπόν ο Ιωάννης στα πλήθη του λαού που έβγαιναν δια να βαπτιστούν υπό αυτού, «Απόγονοι των φαρμακερών οχιών, που έχετε την κακίαν κληρονομικήν, διότι και οι πρόγονοί σας ήσαν γεμάτοι από το δηλητήριο της πονηρίας και μοχθηρίας, ποιος σας συνεβούλευσε και σας έδειξε τον δρόμο να φύγετε και να σωθείτε από την οργήν που πρόκειται με το λίγο να ξεσπάσει? Μόνον το βάπτισμα δεν σας ωφελεί. Εάν λοιπόν θέλετε να σωθείτε από την οργήν, κάμετε έργα αγαθά, τα οποία είναι καρποί άξιοι της αληθούς μετανοίας, και δείξατε με πράξεις εναρέτους την ειλικρινή μετάνοιά σας, και μην αρχίσετε να λέγετε μέσα σας «Πατέρα έχουμε τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι ο Θεός έχει την δύναμη από το πλέον ακατάλληλο υλικόν, ακόμη και από τους λίθους αυτούς, να αναστήσει απογόνους εις τον Αβραάμ. Τώρα δε, και ο πέλεκης της θείας κρίσεως και οργής ευρίσκεται κοντά εις την ρίζαν των δέντρων, έτοιμος να κόψει σύριζα κάθε άνθρωπον που ομοιάζει προς άκαρπον δέντρων. Κάθε δέντρον που δεν κάνει καρπών καλών κόπτεται από το βάθος του και ρίπτεται εις το πυρ. Αυτό θα πάθει και κάθε άνθρωπος που δεν έχει καρπόν αρετής. Και των ηρώτων τα πλήθη και του έλεγαν, «Τι λοιπόν πρέπει να κάμωμεν για να σωθώμεν από την οργήν?» Απεκρίθη δε και τους είπεν, «Εκείνος που έχει δύο υποκάμισα, ας τα μοιραστεί με εκείνον που δεν έχει, και εκείνος που έχει τροφάς, ας κάμει και αυτός το ίδιο, και ας τα μοιραστεί με εκείνον που πεινά». Ήλθαν δε μεταξύ των άλλων και τελώνε να βαπτιστούν και είπαν προς αυτόν, «Διδάσκαλε, τι να κάμουμε?» Εκείνος δε τους είπε, «Μην εισπράτετε τίποτε παραπάνω από εκείνο που σας έχει διαταχθεί από τον νόμο να εισπράτετε». Τον ηρώτων δε και οι στρατιώτε και έλεγαν, «Και εμείς τι να κάμουμε?» Και είπε προς αυτούς, «Μην κατηγορήσετε ψευδός κανένα και μην εκβιάσετε δια του φόβου και της απειλής για να αποσπάσετε χρήματα εξ αυτού και να αρκίστε εις των μισθών που σας δίδει το δημόσιον». Ενώ δε ο λαός επερίμενε τον Μεσσίαν και συλλογίζονται όλοι μέσα εις τας διανοίας των δια των Ιωάννην, μήπως ήτο αυτός ο Χριστός, απεκρίθη ο Ιωάννης εις όλους και είπεν, «Εγώ μεν σας βαπτίζω με απλών και κοινών νερών. Έρχεται όμως εκείνος που λόγω του αξιώματός του και της θείας φύσεώς του είναι δυνατότερος από εμέ, του οποίου δεν είμαι εγώ άξιος να λύσω ούτε το λωρίον των υποδημάτων του. Αυτός θα σας βαπτίσει με πνεύμα Άγιον και με το καθαρτικόν πύρ της χάριτος». Κρατεί στην χείρα φτιάρι και λιχνίζει. Η δικαία του κρίσης, δηλαδή, είναι έτοιμος να λειτουργήσει και θα καθαρίσει τελείως το αλώνιόν του ήτι των κόσμων ολόκληρων και θα συνάξει των σύτων του εις την αποθήκην, δηλαδή τους εναρέτους εις την βασιλείαν των ουρανών. Το δε άχυρον ήτι τους αμετανοήτους θα κατακαύσει με φωτιά που δεν θα σβήνει ποτέ. Πολλά λοιπόν και άλλα έλεγε προτρέπων και παρηγορών των λαών που ευρίσκεται εις αθλειότητα πνευματικήν και εκήρυται προς αυτόν
την χαροποιών είδησιν ότι έρχεται με το λίγον ο Σωτήρ. Αλλοτετράρχης Ηρώδης, επειδή ηλέγχετο από τον Ιωάννην δια την Ηρωδιάδα την γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, με την οποίαν συνέζει παρανόμος, καθώς και διόλα τα κακά και παράνομα έργα που είχε κάμει ο Ηρώδης, επρόσθεσε και αυτό εις όλα τα εγκλήματά του. Έκλεισε δηλαδή τον Ιωάννην εις την φυλακήν. Στίχη 21 έως 38. Η βάπτισης του Ιησού και η γενεαλογία αυτού. Πρώτης φυλακίσεως όμως του Ιωάννου, αφού είχε βαπτιστεί όλος ο λαός, που κατ' εκείνην τη στιγμήν παρευρίσκεται εκεί, και όταν και ο Ιησούς βαπτίστη και προσήφιετο, συνέβη να ανοιχθεί ο ουρανός και να καταβεί επάνω του το Άγιον Πνεύμα, το οποίον ενεφανίστη με σχήμα και είδος εξωτερικών και σωματικών, που ομοίαζε προς περιστεράν, χωρίς όμως και να είναι πραγματική περιστερά, και ήλθε φωνή από τον ουρανόν, η οποία έλεγε: «Συ είσαι ο Υιός μου αγαπημένος, εις σε ευηρεστήθην». Διότι και ως άνθρωπος απολύτως αναμάρτητος έκαμες πάντοτε το αρεστόν ενώπιόν μου. Και αυτός ο Ιησούς, στον οποίον αναφέρονται τα θαυμαστά ταύτα σημεία, ήτο περίπου 30 ετών, όταν ήρχιζε το έργον του. Και ήτο, καθώς ενομίζεται από τους Ιουδαίους, Υιός του Ιωσήφ, ο οποίος ήτο Υιός του Ηλί, που ήτο Υιός του Ματθάν, ο οποίος ήτο Υιός του Λεβί, Υιού του Μελχή, που είχε πατέρα τον Ιωνά, Υιού του Ιωσήφ, Υιού του Ματθαίου, Υιού του Αμός, Υιού του Ναούμ, Υιού του Εσλίμ, Υιού του Ναγκέ, ο οποίος ήτο Υιός του Μαάθ, Υιού του Ματταθίου, Υιού του Σεμεΐ, Υιού του Ιωσήχ, Υιού του Ιωδά, που είχε πατέρα τον Ιωνάν, ο οποίος ήτο Υιός του Ρισά, Υιού του Ζωροβάβελ, που ήτο Υιός του Σαλαθιήλ, Υιού του Νηρί, Υιού του Μελχή, Υιού του Αδί, Υιού του Κοσάμ, Υιού του Ελμοδάδ, Υιού του Ήρ, Υιού του Ιωσή, Υιού του Ηλεάζαρ, Υιού του Ιωρίμ, Υιού του Ματθάτ, Υιού του Λεβί. Και αυτός, Υιός του Σιμεών, από τον Ιούδα, τον Ιωσήφ, τον Ιωνά, τον Ελιακίμ, τον Μελεά, τον Μαναΐν, τον Ματαθά, τον Άθαν, Υιού του Δαβίδ. Και αυτός από τον Ιεσέ, τον Οδίδ, τον Βοόζ, τον Σαλμών, τον Ασών, τον Αμιναδάδ, τον Αράμ, τον Ιωράμ, Εσρόμ, Φαρές, Υιού του Ιούδα, Υιού του Ιακώβ, Υιού του Ισάκ, Υιού του Αβραάμ, των προπατώρων, και πιο πίσω, Υιού του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καναΐν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, Υιού του Νόε, Υιού του Λάχεν. Και αυτός, Υιός του Μαθουσάλα,
Υιού του Ενόχ, Υιού του Ιάρεβ, Υιού του Μαλελεήλ, Υιού του Καϊνάν, Υιού του Ενός, Υιού του Σιθ, Υιού του Αδάμ, ο οποίος δεν γεννήθηκε από πατέρα άνθρωπον, αλλά έπλασεν αυτόν κατευθείαν ο Θεός. Κεφάλαιον τέταρτον, στίχοι 1 έως 13. Οι τρεις πειρασμοί. Ο Ιησούς δε γεμάτος από Πνεύμα Άγιον επέστρεψε από τον Ιορδάνη και οδηγεί το διεσωτερικής παρακινήσεως του Αγίου Πνεύματος εις την έρημον, όπου επί 40 ημέρας επειράζεται από τον διάβολον, ο οποίος Ματθαίος εζήτη να τον αποσπάσει από τα συστοέργων του Θεού αφοσιωμένα σκέψεις του. Και δεν έφαγε τίποτε κατά τα σημέρας εκείνας. Και όταν ετελείωσαν οι μέρες αυτές, ύστερον επείνασε. Και τότε του είπε ο διάβολος, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, όπως εμαρτύρησεν η φωνή που οικούστη στον Ιορδάνη, απόδειξε το με θαύμα». Είπε εις το λίθον αυτόν να μεταβληθεί εις άρτον. Και ο Ιησούς το απεκρίθηκε, του είπεν, «Είναι γραμμένον εις το Δευτερονόμιον ότι δεν θα διατηρηθεί εις τη ζωήν ο άνθρωπος δια μόνο του άρτου, αλλά με κάθε προσταγήν που θα εξέλθει από το στόμα του Θεού». Όταν ο Θεός διατάξει, θα ζήσει ο άνθρωπος και χωρίς άρτον. Και αφού τον ανέβασε ο διάβολος εις υψηλών βουνών, του έδειξε σαν εις πανόραμα εν μια στιγμή χρόνου, το οποίον καθιστά των πειρασμών ισχυρότερων, όλα τα βασίλεια της κατοικουμένης γης, με τα πλούτητον, και την απατηλήν μεγαλοπρέπειάν των. Και του είπεν ο διάβολος, «Θα δώσω εις σε όλα αυτά τα κράτη που εξουσιάζονται από εμέ και όλην την δόξαν τους. Θα σου τα δώσω, διότι έχουν παραδοθεί εις εμέ από τους βασιλίστων και από τους λαούς των, οι οποίοι δια της αμαρτίας υπετάγησαν εις εμέ. Είναι λοιπόν η δικά μου και εις ιονδήποτε θέλω τα δίδω και ανυψώνω εγώ δια των οργάνων μου εις μεγάλα αξιώματα εκείνους που παραδίδονται εις εμέ. Εάν λοιπόν σύ προσκυνήσεις εμπρός μου και με αναγνωρίσεις ως Κύριόν σου, όλη η εξουσία και η δόξα αυτή θα είναι η δική σου. Και ο Ιησούς το απεκρίθηκε και είπε, «Φύγε από εμπρός μου, Σατανά, δεν μπορώ να σε ακούω, διότι είναι γραμμένον, Κύριον τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον θα λατρεύσεις». Και τότε ο διάβολος τον επήγε ανάρπαστον δια του αέρος εις την Ιερουσαλήμ και τον έστησεν όρθιον υψηλά εις την κορνίζαν της στέγης του ναού και του είπεν, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψε τον εαυτό σου απ' εδώ κάτω, για να δειχθεί φανερά εις όλους
η προσέ αγάπη και προστασία του Πατρός σου. Διότι έχει γραφεί εις τους ψαλμούς ότι ο Θεός θα δώσει εντολήν δια σέ εις τους αγγέλους του